Άσε τις αηδίες σου και αυτά που ξέρεις και πρόσεξε με καλά τι θα σου πω. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Αρρώστησε η μάνα μου και πρέπει να την πάω στο νοσοκομείο. Μα αφού αρρώστησε, στο νοσοκομείο την πάει. Πού θα την πάει? Στο Υπουργείο Αμήνης. Τι έπαθε η μαμά? Έχει κάτι ζαλάδες και τάση για ναυτία. Α, θα είναι έγκυος. Έλα, έλα, δεν θέλω αηδίες. Έγκυος, γριά γυναίκα, άκου έγκυος, αχαήρευτε, ρε αχαήρευτε. Γιατί ρε γυναίκα, δεν έχεις ακούσει που λένε ο αίρος χρόνια δεν ξυπά. Δηλητηρίαση θα έχει πάθει γυναικούλα. Άντε. Να μου φαίνεται θα τα ακούσει τη γλώσσα της. Λοιπόν, ας τις χρειάδες σου και άκουσέ με καλά. Επειδή εγώ δεν ξέρω τι ώρα θα ξεπερδέψω με το νοσοκομείο, πριν το μεσημέρι να πας στο σχολείο να πάει να πάρεις το παιδί και να το πας στο σπίτι. Το παιδί? Ποιο παιδί? Ποιο παιδί? Πήγαινε πάρε καημένα ένα όποιο βρεις. Πρώτησε μονάχα να είναι κανένα καλό. Καλά μου. Καλά μου ρε. Αχαήρευτε. Καλά μου ρε μπέκρο. Ξέχασες μωρέ πανάθεμά σε ότι έχουμε και παιδί. Έγινες μωρέ στουπί πρωί πρωί. Το παιδί μας πανάθεμά σε θα πάει να πάρεις. Το παιδί μας. Τι έδει η γυναίκα που ξέχασα. Ένα γουρομάδικο δεν είναι. Και να δει μωρέ πώς το λένε μωρέ. Πώς το λένε. Σα χλαμάρα. Όχι. Κάπως αλλιώς το λένε. Άμα το δω, μη κουνιάσαι, κυρία μου. Το γνωρίζεις. Το γνωρίζεις, ε. Λοιπόν, πρόσεξέ με καλά τι θα σου πω. Άσε τις βλακίες σου. Εγώ πρέπει να φύγω. Λοιπόν, θα πας και θα πάρεις το παιδί από το σχολείο και θα το πας στο σπίτι. Ναι, θα πάω. Αλλά εμένα ο μπαμπάς μου δεν είναι ούτε μια φορά να με πάρει από το σχολείο. Πώς να σε πάρει, μωρέ, αχαήρευτε ο ανθρωπάκος. Πώς να σε πάρει, μωρέ, παλιό μπέκρο. Μπας και πάτησες, μωρέ, το πόδι σου ποτέ στο σχολείο. Λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ τώρα φεύγω. Και πρόσεξε καλά. Θα πας να πάρεις το παιδί πριν το μεσημέρι και θα το πας στο σπίτι. Σχολείο, παιδί, σπίτι. Άντε, γεια σου τώρα. Σχολείο, παιδί, πολλά μου βάλε. Άμα βρω ένα κόρα, καλά θα είναι. Παρακαλώ, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως, μοσυνιόρε, ό,τι θέλετε. Κάσε το μοσυνιόρε, ένα κατούσο από μένα. Βούρλος θα είναι πέτρο, να και πληρώνει τα δικά σου, θα σε κερμάσει και όλα. Έχεις εδώ για κατούσο, προηγημένη. Μισό κιλό, κιλό. Ήθελα να ρωτήσω, εάν εδώ είναι Via Cacarenza 8, διότι βλέπω σε όλα τα αιτήματα αριθμούς. Βεβαίως, μοσυνιόρε, εδώ είναι Via Cacarenza 8. Εδώ, τι είναι, ταβέρνα, καπηλιό. Ω, θέμε. Ελάτε τώρα, μοσυνιόρε, τι σας πειράζει. Γιατί αν το μάθει ο καρδινάλιος ότι γυρίζω σε ταβέρνες, θα μ' αρθεί στην επίσκοπο και θα με ξυλώσει. Ελάτε τώρα, μοσυνιόρε. Ταβέρνα είναι. Κρασί πουλάει που είναι και ευλογημένο. Άλλωστε μην ξεχνάτε
ότι το πρώτο θαύμα που έκανε ο κύριος στην Κανά ήταν να κάνει το κρασί νερό. Εκτούμε το θαύμα το έκανες εσύ. Ανάποδα τα παιδιά. Το νερό έκανε κρασί. Τώρα σε φάγε η συνήθεια. Εντάξει, δεν δέχτηκα. Το νερό έκανε κρασί. Και το ευλόγησε κιόλας. Ε, ναι. Το κρασί ευλόγησε. Δεν ευλόγησε τις ταβέρνες, τα κρασιπουλιά, τα χαμητυπία. Α, έχει το μάθει ο καρδινάλιος ότι είμαι εδώ. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Ο Άρχοντας Ρωμαίος, μόλις αυτό που συνάντησες του εδώ, μήπως και φάνηκε. Όχι, μοσυνιόρα, δεν φάνηκε ακόμα. Αλλά αφού σας όρισε για τόπο συνάντησης την ταπεινή μου ταβέρνα, δεν μπορεί. Ο Κουνάνε θα έρθει. Άλλωστε μας επισκέπτεται συχνά. Όπως και παλιότερα, ο πατέρας του, Άρχοντας Μοντέλη. Αλλά ο Κουνάνε θα φανεί. Α, να τι βλέπω, να. Α, να. Έρχεται. Ποιο, ο πατέρας του. Όχι, μοσυνιόρε, με πέφτεσε ο Άρχοντας Ρωμαίος. Ω, καλώς τον Άρχοντα. Καλημέρα, κύριε. Καλώς τον, με περάστε. Μοσυνιόρε, τα χέρια μου. Πήγε, δεν ξέρετε, καλά είσαι. Καλά είμαι, καλά είμαι. Πάτε καλά. Κι άρεσε τον Άρχοντα Ρωμαίο, ότι πίνει. Μπούλος τον Ρεμπέμπρο. Εμένα, αν θέλετε κάτι, εδώ θα είμαι, τον Άρχοντα. Εντάξει, τον Ζέπε, ίσως αργότερα. Εντάξει. Μοσυνιόρε Λαβρέντη, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ναι, ευλογημένε ήρθα. Αλλά ήταν ανάγκη να αναφέρεις εδώ. Μπορούσα να τα πούμε στο πρεβατόριο, είναι ησυχία μας. Ναι, ξέρετε, δεν ήθελα να τα πούμε στο πρεβατόριο, για να μην δώσω στόχο. Ναι, και να δώσω εγώ στόχο, ε. Να δώσω εγώ στόχο, ευλογημένε. Εγώ, σε ταπηλιό. Τέλος πάντων. Ελάτε τώρα, μοσυνιόρε, ταβέρνα, είναι κρασάκι προσφέρει. Και από ό,τι έχω διαπιστώσει το κρασάκι, το προτιμάτε. Και πώς το λέω. Και πώς το συμπεραίνω. Το συμπεραίνω γιατί τις προάλλες που ήρθαμε με τον πατέρα μου στον ναό του Αγίου Πατρικίου, ναι, στον ναό που διακονείται δηλαδή, για εκείνη και δωρεά. Μπαίνοντας στο πρεσβυτέριο, στην είσοδο, είδα 5-6 ταμουζάνες, χιλιάδες, γεμάτος κρασί. Ταμουζάνες είπες. Μάλιστα. Ταμουζάνες. Μάλιστα. Μεγάλες. Μεγάλες. Α, ναι, ναι. Τις έρχονται την Αγία, την Αγία. Μα τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα, μοσυνιόρε. Όλοι ξέρουμε πως εμείς οι Καθολικοί, στην Αγία Κοινωνία, χρησιμοποιούμε το ψωμάκι. Την όστια. Το κρασί. Το χρησιμοποιούν οι Ορθόδοξοι. Δεν με άφησε να σου εξηγήσω ευλογημένε. Κάνω μια μελέτη. Και θέλω να διαπιστώσω κατά πόσο αυτή η μέθοδος των Ορθοδόξων είναι αποτελεσματική. Αντιλαμβάνεσαι. Καλά, χρειάζεται η μελέτη σας. 5-6 ταμουζάνε. Μα είναι σοβαρή η μελέτη. Και θέλω να έχω άποψη, είναι τεκμηριωμένη. Και μάλλον, θα εργαστώ, θα υποστώ, θα θυσιαστώ και θα πει κάτι. Αλλά δεν νομίζω να με κάλεσες εδώ, για αυτόν τον λόγο εδώ. Όχι, όχι, μοσύ, ωραία, όχι. Απλώς μας το έφερε η κουβέντα, γι' αυτό το είπα. Τι ακούω λοιπόν. Α, το μάτι ο λοιπόν, ο συνόλος, θα ακούσετε από μένα κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Τζουζέπε, ποιος ανακατρούσε. Αμέσως. Αυτό ήταν το σημαντικό που θα ακούγα. Από την αφεντιά σου. Ευλογημένη. Μάλιστα. Όχι, όχι, μοσυνιόρε, αλίμονο. Όχι, απλώς το κατρούσω, συγγνώμη. Το παραγγέλνω για να πάρω λίγο κουράγιο. Γι' αυτό που πρόκειται να σε πω. Θέλετε και εσείς ένα. Είπαμε όχι, ο καθηνάλιος, ο καθηνάλιος, ο δήμαρχος. Όχι, παράγοντες, δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, μοσυνιόρε, αυτό που θέλω να σας πω είναι πως επιθυμώ να παντρευτώ. Αυτό είναι το σημαντικό που ήθελα να σας πω. Σοβαρό πράγμα, ο γάμος από τον γάμο. Σοβαρό του θέλει. Πολύ σοβαρό. Δεν ορίζεις που είσαι εγώ. Και εφόσον είσαι και σε κατάλληλη ηλικία, μπορείς να παντρευτείς. Άρα, πάρεις τη στιγμή. Αλλά απορώ
Μην την δώσει την επικότητά σου. Έχω ένα πρόβλημα, μονσιγιόρε. Και θέλω να με βοηθήσετε. Πρόβλημα. Μάλιστα. Μεγάλο πρόβλημα. Αν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημά σου, εγώ τι μπορώ να κάνω. Μάλλον θα πρέπει να πας στη γιατρό, σε ξολόγο. Δεν είναι τέτοιο το πρόβλημά μου, μονσιγιόρε. Το πρόβλημά μου είναι με το άλλο πρόσωπο. Με αυτό δηλαδή που πρόκειται να παντρευτώ. Γιατί. Μην είναι κανένας τραβεστής, κανένας γκέις. Α, άμα είναι τέτοιος. Εμένα να με συμπατά. Δεν μπορώ. Να πας αλλού, στις κάτω χώρες, εκεί, στην Ολλανδία. Τα πράγματα αυτά δεν τα κάνουμε εμείς. Μα τι λέτε μόνο, σινιόρε, δεν είναι τέτοιος. Δεν είναι τέτοιος. Μια χαρά κοπέλα είναι υποψήφια. Κοπέλα. Αυτό είναι και δεν σε θέλει. Οπότε εγώ να σε βοηθήσω, να σε παραβήσω, τι μπορώ να κάνω. Ούτε εκεί υπάρχει εμπόδιο, μονσιγιόρε. Και τι θέλω και με θέλει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι ωραία που σκανδελάει. Που είναι ανήλικη, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Ούτε αυτό είναι, ούτε αυτό είναι. Α, μια στάση εδώ για μένα, γιατί θέλετε να είναι. Τι θέλει, τι θέλει. Αυτή είναι η ηλικία κάπου είσαστε. Πού είναι το πρόβλημα. Πού είναι. Με το βράδυ. Το πρόβλημα είναι το όνομά τη. Γιατί, πώς τη λένε. Αχ, τη λένε Ιουλιέτα. Ιουλιέτα. Όνομα υπέροχο, ποιητικό όνομα. Αυτό μια χαρά είναι. Αλλά το άλλο, το άλλο είναι το άλλο. Το άλλο. Το άλλο. Και μαυροφύλλα να τη λένε. Και λαϊνού να τη λένε. Και μπακιού να τη λένε. Άμα θα παντρευτεί, θα γίνει κοντέ σαν μοντέι. Οπότε, τι σε νοιάζει. Μακάρι να τη λέγανε και μαυροφύλλα και όλα τα υπόλοιπα, μονσιγιόρε. Αλλά τη λένε Καπουλέτου. Είναι η Ιουλιέτα Καπουλέτου υποψήφια. Τι που Καπουλέτου. Ωραίο μου φαίνεται. Τι μου λέει. Καπουλέτου είπες. Μάλιστα, Καπουλέτου. Κόρη της γλυκής Καπουλέτου. Που είσαι τώρα χρόνια στα μαχαίρια. Μ' αυτήν. Μ' αυτήν. Μάλιστα. Βλέπε. Βάλε με κατρούσο. Καταλάβεις τώρα τι είπες σε προηγουμένου. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό σας λέω τόση ώρα, μονσιγιόρε. Το πατέρας το είπες, το έμαθε. Τι λέει. Όχι, δεν το έμαθα. Άμα το πεις και το μάθει. Ναι, σιγά μην το πω. Πώς θα το μάθει τότε. Θα το πείτε εσείς. Ωραία. Δεν το πω εγώ. Τι, εγώ, πάλι εγώ. Μάλιστα, μονσιγιόρε, εσύ. Γιουζέπε. Κιλό. Άι, είτε πίσω να το σύνομα του Καρινάλιο. Μονσιγιόρε Λαβρέντιε, είστε η μοναδική μας ελπίδα. Μόνο εσείς είστε ικανός να πείσετε τον πατέρα μου, να πει τον ναι για αυτό το γάμο. Εσείς είστε άνθρωπος του Θεού. Και ο πατέρας μου, άνθρωπος της Εκκλησίας. Άρα επικοινωνείτε. Και αν δεν τα καταφέρετε εσείς, θα τα ξέρετε. Εγώ και η Ιουλιέτα, έχουμε πάρει την απόφασή μας. Να κλεφτείτε. Να κλεφτείτε. Είναι μια ακελέτη επιλογή. Είναι μια επιλογή. Όχι, δεν θα κλεφτούμε όμως, σύνορα. Έχουμε πάρει την απόφαση να πιούμε και δύο φαρμάκι. Μην ακούω αηδίες. Φαρμάκι, καταραμένα πράγματα. Ούτε και αυτό το κρίνουμε, να έχεις υπόψη, δηλαδή. Φαρμάκι. Σας λέω, όμως, σύνορα, ότι είστε η μοναδική μας ελπίδα. Αν δεν καταφέρετε εσείς τον πατέρα μου, να ξέρετε, εγώ και εγώ και η Ιουλιέτα σε λίγο, θα είμαστε μακαρίτες. Τι ζήτημα μου βάζει τώρα, έτσι ζήτημα μου βάζει. Τι ζήτημα μου βάζει. Επαναλαμβάνω και πάλι, είστε η τελευταία μας ελπίδα. Και να ξέρετε, στο χέρι σας είναι και αυτό το φαίνεται. Του φέτα, εις περνά. Καλονίστε. Πω, τι μου ξημερώθηκε. Να πάω, να του πω, τι να του πω. Και τι να του πω, και πού να το πω, και πότε να πάω. Να σας πω για το πώς θα το βρείτε, αυτό το ξέρετε εσείς. Όσο για το πώς θα πάτε να το βρείτε, δεν θα χρειαστεί. Αυτό δεν κατάλαβα. Ενώ δεν θα χρειαστεί να πάτε εσείς να τον βρείτε, γιατί θα έρθει αυτός να σας βρει. Και μάλιστα σε λίγο. Τώρα μπερδεύτηκα τελείως. Τι σε λίγο δηλαδή.
Να μου, σινιόρε, είπα στον πατέρα μου πως η αγιότητά σας επιθυμεί να το συναντήσει εδώ στον καθένα τον Τζουζέπε. Εκεί όπου να είναι, θα είναι εδώ. Και θα είναι εδώ, θα είναι εδώ στην Ελένα, ο πατέρας. Μάλιστα. Παλιά ήταν και το στέκεται εδώ. Εκεί θα έρθει να του μιλήσετε για αυτά που σας είπα. Και θα είναι εδώ σε λίγο. Ναι, όπου να είναι, θα είναι εδώ. Σε λίγο, θα είναι εδώ, πατέρα, σε λίγο. Τζουζέπε! Τζουζέπε! Πέρε κατρούσα, τώρα. Με το κιλά, και είπα ότι δεν πίνει ο Μωσίνιος. Σκέψου και να πίνει. Λοιπόν, Μωσίνιος, πιστεύω πως με καταλάβατε. Καταλάβατε. Εγώ πρέπει να πηγαίνω τώρα. Γιατί όπου να είναι, θα έρθει ο πατέρας μου και δεν κάνει να μας δει μαζί. Δεν θέλω να μας δει μαζί. Α, και κάτι πολύ σοβαρό. Μην και καταλάβει ότι μιλήσαμε, ότι σας τα είπα εγώ αυτά, να φανεί ότι από μόνος σας ενεργείτε. Εντάξει. Λοιπόν, πάω από την άλλη πόρτα τώρα για να μην συναντηθούμε, όπως σας είπα. Από την άλλη, πίσω από την άλλη. Γιατί είναι η δημοσία. Για ίδιο λόγο, τι δεν το κάνω το πατέρα σου, εγώ τώρα. Ελάτε τώρα, μοσυνιόρε. Εσάς σας συμπαθεί ο πατέρας μου και θα σας πάρει στα σοβαρά. Λοιπόν, φεύγω εγώ τώρα και σας ευχαριστώ. Θα με πάρει σοβαρά ή θα με πάρει και θα με σηκώσει. Μοσυνιόρε, να σε ρωτήσω κάτι. Λόγω θέσεως που είναι, θα ξέρεις. Τι είναι, λογημένε, μπέκρο. Εκεί μου το κρασί που είπε στο γάμο στην Γκρανά. Από νερό ήταν. Και από νερό ήταν, βέβαια, και από νερό ήταν. Και εσείς συζητάνε από τίποτα άλλο. Και πότε το πιάνε, μοσυνιόρε. Εσύ, αμέσως το πιάνε. Το πιάνε. Ναι, κρασί και το πιάνε, αμέσως. Μα εγώ ξέρω, μοσυνιόρε μου. Ότι το κρασί που φτιάχνεται από σταφύλια είναι κάτι μήνες για να γίνει. Ναι, και τούνο το φτιάχνεται από νερό. Το πιάνε καμέσο. Τι πεινότανε. Βλασφημείς. Και εσύ παγιολογημένο και εινολόγιε του Μικρού Πολυτεχνείου. Τι σου λέει, μασινιόρε. Τι σου λέει. Αλλά ό,τι και να σου λέει. Αυτός μην του δίνει σημασία. Αυτός άμα πει ένα κατρούτσο δεν ξέρει τι λέει. Φαντάσου τώρα που έχει πει ολόκληρο κιλό. Μήνες που δεν έχουν ρο, βάζουν στο κρασί νερό. Εσύ βάζεις και στους μήνες που έχουν. Σταμάτα ρε Μπέκο. Αυτά τα λέει η αντιπολίτευση. Τότε γιατί ξεδινώνουν τα κρασιά σου. Με τον καιρό ξεθυμένο. Μας κοροϊδεύει η Δαβενιάη. Όλοι ξέρουμε ότι το κρασί με τον καιρό λιναμώνει. Τώρα τα δικά σου ξεθυμένα. Πες του Μωσυνιόρε, σε παρακαλώ. Αμάν ήρθε. Καλώς τον άρχοντα Μοντέκη. Καλώς τον! Περάστε! Μεγάλη τιμή και μην τα παίρνω με τα ουσία σας! Αγαπητέ μου Ζουζέπε, σήμερα που ήρθα στην ταβέρνα σου, θυμήθηκα τα ωραία γλέντια που κάναμε παλιά, χάρη και στο ωραίο σου το κρασί. Τα κουστέκλω, άρπατη! Και άσε τον άρχοντα Μοντέκη ό,τι θέλει. Κάψε με ρε, πίνεις και δεν ξέρεις τι λες. Άρχοντά μου, να βάλω ένα κρασί. Αγαπητέ μου Ζουζέπε, πολύ θα το ήθελα, αλλά βλέπεις
Ο γιατρός μου μου έβρεκε λίγη πίεση. Έχει πίεση, είχε πίεση. Όπως καταλαβαίνω. Άλλωστε, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν έχουμε και πολύ συχνά την καβέρνα σου. Μας λείπετε, αρχοντά μου, μας λείπετε. Ευτυχώς που σχεδόν καθημερινώς μας επισκέπτεται το δικό σας προσωπικό. Μόνο σήμερα δεν είδα να έρθουνε. Εκλεκτή κύριε, εκλεκτή! Ναι, ναι, Τζουζέπε. Θα λείψουν για κάποιες μέρες στη Γένοβα, στα κτήματα, για κάτι εργασίες. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Έχει ζητήσει μαζί μου μια συνάντηση όμως ο Σινιόρ Λαβρέντιος. Πού είναι? Α, να. Μαμά με είδε, τώρα που είχε ένα ψέμα, για το καλό θα είναι. Εδώ είναι αρχοντά μου, όπως βλέπετε, και σας περιμένει. Πάντως σε μένα, αν θέλετε κάτι, φωνάξτε με. Μονσιγιόρε Λαβρέντι, μου διεμήνυσαν ότι θες να με συναντήσεις. Εγώ. Ναι, αυτό μου είπε ο γιος μου, ο Ρωμαίος. Μπορεί. Ναι, παιδά μου. Ναι, παιδά μου. Ο γιος σου, εμείς δεν πρέπει να μιλήσουμε. Αρχίζω τα ψέματα.